στο Φώτο Σεργουλόπουλο, ο οποίος έχασε τον μπαμπά του. Ο Φώτης έχασε τον πατέρα του σήμερα. Είμαστε να πούμε όλο το ΣΤΑΡ στο πλευρό του, να πούμε ότι τον αγαπάμε, να πούμε ότι όλο το ΣΤΑΡ στέλνει δύναμη, κουράγιο και συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια του Φώτη. Ανέβασε και η Μαρία έτσι έκανε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στο site της για ένα πίνακα που της θυμίζει τον μπαμπά του Φώτη και στιγμές έτσι πολύ ιδιαίτερες που έχουν περάσει μαζί. Η Ελεονόρα έκανε ένα βίντεο αφιέρωμα στο θέμα αυτό, το οποίο θα προβάλλουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Δύσκολες ώρες περνάει ο Φώτης Σεργουλόπουλος. Ο αγαπημένος παρουσιαστής έχασε τον πολύ αγαπημένο του πατέρα, ο οποίος ταλαιπωρούνταν καιρό τώρα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Γιώργος Σεργουλόπουλος έφυγε σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία 88 ετών. Αντιμετώπισε πνευμολογικά και καρδιολογικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και ο Φώτης, που ήταν πάντα γελαστός και χαρούμενος την ώρα της εκπομπής του, στεκόταν πάντα με αγωνία στο πλευρό του και προσπαθούσε το καλύτερο για τον πατέρα του. Τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, ο Φώτης ήταν διαρκώς στο πλευρό του και μιλούσε συνέχεια με τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του που είχε επιδεινωθεί. Πριν από λίγο καιρό μεταφέρθηκε στο Σωτηρία, στην τρίτη πνευμονολογική κλινική, δίνοντας την τελευταία μάχη για τη ζωή. Η απώλεια για το Φώτη είναι μεγάλη. Ήταν πολύ δεμένος με τους γονείς του, αλλά και πολύ περήφανος για τους ανθρώπους που τον έφεραν στον κόσμο και που έμεναν μαζί για παραπάνω από 60 χρόνια. Δείτε με πόσο καμάρι και χιούμορ είχε μιλήσει στον Πέτρο Κωστόπουλο ο Φώτης για τον πατέρα του πριν από λίγο καιρό. Και τι δουλειά έκανε και ήξερε τραγουδίστριες? Πολιτικός μηχανικός. Έχει κάνει από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα. Ποιο? Έχει κάνει το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο των κρεμαστών στον Αχελό. Μου κάνεις πλάκα. Η λίμνη επάνω στα κρεμαστά στην Αιτωλοκανανία, δικό του έργο, και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτόν. Εδώ, βέβαια. Υποκλίνομαι. Ήταν από τα έργα τα οποία είναι τα λίγα έργα στην Ελλάδα τα οποία μείνανε και κρατήσανε, και αυτό είναι έργο του μπαμπά μου. Ό,τι έβγαλε από εκεί, τα έφαγε στα μπουζούκια. Ναι. Μαζί με τη μαμά πάντα. Δεν έκανε καμία περιουσία. Μαζί με τη μαμά, η μαμά ήταν παρέα του. Α. Και είναι. Και είναι. Κάνουν παρέα ακόμα. Άμε. Ποκίτσα, χαρτάκι, αυτό κτλ. Τα προβλήματα υγείας ξεκίνησαν για τον πατέρα του Φώτη το 2009. Ήταν τότε που μεταφέρθηκε ασπεσμένα σε ιδιωτική κλινική με έντονο καρδιολογικό πρόβλημα. Ήταν η πρώτη φορά που ο παρουσιαστής με απίστευτο επαγγελματισμό και ευαισθησία αντιμετώπιζε ένα προσωπικό δράμα. Όταν τελείωνε το Φώτης και Μαρία Live, πήγαινε κατευθείαν στο νοσοκομείο, έχοντας στήριγμα τη μητέρα του, τον αδερφό του και τη Μαρία Μπακοδήμου, που ήταν η μόνη που γνώριζε τις δύσκολες ώρες που περνούσε ο φίλος της. Τέλεια! Τέλεια. Σαν τον πατέρα μου, και την μάνα μου. Δηλαδή, ζευγάρι που ξέρεις, έχει αγαπηθεί πάνω από 60 χρόνια. Δεν τσακωνόντουσαν αυτοί δηλαδή? Δεν άκουσε πριν λίγο σπίτι? Ποτέ ούτε το παραμικρό. Πλάκα μου κάνεις. Όσο κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω, δεν πώς έχω ακούσει τίποτα. Ο πατέρας του είχε καταφέρει να περάσει το πρώτο εμπόδιο και είχε συγκινήσει το Φώτη, μιλώντας σε ένα βίντεο που είχαν φτιάξει τα Χριστούγεννα το 2009 οι συνεργάτες του. Είναι ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό άτομο και όταν με ρωτάνε αν είναι γιος μου, με καμάρι το φωνάζω. Ευχαριστώ το Θεό που έχω δύο παιδιά που με αγαπάνε και νιώθω μεγάλη ασφάλεια, είχε πει τότε ο Γιώργος Σεργουλόπουλος. Τα προβλήματα υγείας όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Ο πατέρας του Φώτη χρειάστηκε να νοσηλευτεί ούκο λίγες φορές με καρδιολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα σε ιδιωτικά θεραπευτήρια αλλά και δημόσια νοσοκομεία. Ποτέ πάντως το κέφι και το χαμόγελο του παρουσιαστή δεν έδωσαν δικαίωμα να φανεί το παραμικρό, κρατώντας πάντα καλή συντροφιά στο κοινό που τον αγαπάει και τον πιστεύει όλα αυτά τα χρόνια. Ο πατέρας του Φώτη κατέληξε ύστερα από ένα πνευμονικό είδημα που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ώρες, που ήρθε να επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του. Η Ολγίνα Εσαντίκου είναι στην αίθουσα σύνδεξης από το star.gr που δημοσιεύει και την είδηση. Ολγίνα. Καλησπέρα. Ο Φώτης Σεργουλόπουλος περνάει δύσκολες ώρες. Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή. Κατέληξε έπειτα από πνευμονικό είδημα που τον ταλαιπωρούσε και εδώ και μία εβδομάδα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όπου και ήταν διαρκώς δίπλα του. Να πούμε ότι η Μαρία Μπακοδήμου ανέβασε σήμερα με τον δικό της τρόπο, τον αποχαιρέτησε, είπε το δικό της αντίο και είναι συγκλονιστικό το μήνυμα που έγραψε και έναν πίνακα μαζί. Ο πίνακας είναι Dieter Mammel και είναι πάρα πολύ συγκινητικός. Να διαβάσουμε το μήνυμα. Ναι, βεβαίως.
Αυτός είναι ένας πίνακας από τους πιο αγαπημένους μου. Είναι του Ντίτερ Μάμελ και είναι μια επεξεργασμένη οικογενειακή του φωτογραφία που μου θυμίζει πολύ τις δικές μας. Σχεδόν είναι σαν να την έχει πάρει από το οικογενειακό μας άλμπουμ. Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι μια απεικόνιση οικογενειακού κυριακάτικου τραπεζιού με τον έφηβο ανάμεσα σε θείες, μαμάδες, πιατέλες, ποτά, ανέκδοτα και τον μπαμπά. Για κάποιο λόγο και ο μπαμπάς και ο γιος στο μυαλό μου ήταν πάντα ο Φώτης και ο κύριος Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος έφυγε χτες. Λοιπόν, αυτά. Συλληπιτήρια και πάλι από όλους μας. Συλληπιτήρια. Ολγίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.